Αγαπητή μου Εύα Βαλαδιά, καλησπέρα από το News Hub. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας για να μιλήσουμε για το βιβλίο που προετοίμασες και ήδη είναι προς παρουσίαση τις επόμενες ημέρες στο Ρέθυμνο. Μία εκδήλωση με τίτλο «Μνήμη Ολοκαυτωμάτων Ρεθύμνου», όπου εκεί θα παρουσιάσεις το βιβλίο σου με τίτλο «Μαρτυρικά χωριά νομού Ρεθύμνου». Ένα βιβλίο που αποτελεί μία ιστορική κυβωτό, μία κυβωτό μνήμης για όλους εμάς και βεβαίως τις νεότερες γενιές για τις ναζιστικές θηριωδίες στο Ρέθυμνο. Καλώς όρισες. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 1972, όταν είχα ανήκει στο Ρέθυμνο και έπιασα αμέσως στη δουλειά στην κριτική επιθεώρηση. Καθημερινή εφημερίδα του Ρεθύμνου. Σαν νεοσιός στην δημοσιογραφία, το καθήκον μου ήταν να γράφω μνημόσυνα και μικρές αγγελίες. Μια μέρα έρχεται μια μαυροφορεμένη γυναίκα με ένα πρόσωπο αγέλαστο και μου δίνει κάποια στοιχεία για ένα μνημόσυνο που θα γινόταν 22 Αυγούστου στο Γερακάρι. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν 5 ονόματα από την ίδια οικογένεια. Τράπηκα, δεν είπα τίποτα. Την επόμενη χρονιά επαναλαμβάνεται το ίδιο, οπότε δεν άντεξα στον πειρασμό και τη ρώτησα. Μου απάντησε μονολεκτικά, οι Γερμανοί. Έμεινε αυτό στη μνήμη μου, αλλά η περιέργεια δεν μ' άφηνε να ησυχάσω, έπρεπε να το ψάξω. Για ποια χρονιά αναφέρεσαι σε αυτή την συνάντηση με τη μαυροφορεμένη γυναίκα? Ήτανε το 1972. Μάλιστα. Μετά την επόμενη και μεθεπόμενη χρονιά αρχίζω να κάνω οδηπορικά στα χωριά και βέβαια ξεκινώ το Γερακάρι. Εκεί συναντώ ανθρώπους που κλαίγοντας μου διηγόταν για τη μέρα αυτή την αποφράδα 22 Αυγούστου του 1944 όταν το πρωί βρέθηκε κυκλωμένο το χωριό από τους Ναζί και εκτελέστηκαν κάτοικοι, ισοπεδώθηκε το χωριό και όσοι επέζησαν έφυγαν πρόσφυγες σε γειτονικά. Έμαθα όμως στη συνέχεια ότι δεν ήταν το μόνο χωριό. Και τότε ξεκινά η έρευνα και φτάνω μετά στην Κρία, στις Βρύσες, στο Άνω Μέρος, στο Χορδάκι, Μιλέ, Γουργούθους. Μάλιστα τότε στους Γουργούθους έμενε μόνο μία κυρία. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Παντού βέβαια ερείπια, παντού πένθος, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Λίγο μετά βρίσκομαι στον περίφημο εκείνο ιστορικό ερευνητή, τον Σπύρο Μαρνιέρο, ο οποίος βλέποντας το ενδιαφέρον μου, με πήρε κοντά του και βοηθώντας το με την απομαγνητοφόρηση μαρτυριών, με βάζει λίγο-λίγο στο πνεύμα. Και βέβαια, αγαπητέ μου συνάδελφε, ήταν πάρα πολύ σπουδαίο εκείνη την εποχή να βρίσκεσαι κοντά σε ανθρώπους που είχαν βιώσει τα γεγονότα. Και μεταξύ αυτών, το Γερακάρι ιδιαίτερα, ήταν ο τελευταίος επιζών της εκτέλεσης, ήταν ο Νικόλαος Ντορτζάκης. Όταν καταφέραμε να αποκτήσουμε κάμερα και αρχίσανε οι τηλεοπτικές ενασχολήσεις, είχα πια ένα πάθος με την έρευνα, οπότε μετά το δελτίο ειδήσεων, με τον συνεργάτη μου είχαμε τότε τον Ιμπραήμ Τζοσαντία, κάναμε λοιπόν και ένα οδηπορικό μνήμη. Μαζεύτηκε άφθονο υλικό. Το βλέπα και το λοιπό μου. Τι να το κάνω άραγε. Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά σε κάθε επέτειο να προσφέρω υλικό στο Δήμο για ένα διάστημα, δηλαδή για κάθε χρόνο, ένα χωριό από το Αμάρι αναλαμβάνει τη διοργάνωση. Δηλαδή, πότε είναι το Γερακάρι, πότε είναι το Άνω Μέρος, πότε είναι οι Βρύσες και την επόμενη χρονιά είναι η Κρία Βρύση, το πίσω μέρος. Τώρα θα μου πείτε και ποιο ολοκαύτωμα να ήταν αυτό από τα τόσα που έχουμε στον τόπο μας, αυτό τον ευλογημένο τόπο και τόσο μαρτυρικό. Είναι γεγονός ότι μετά τη μάχη της Κρήτης έχουμε τα πρώτα αντίπεινα στα ανατολικά του Ρεθύμνου, του Δήμου. Άδελε, Λούτρα, Αστέρι, Χρωμοναστήρι.
Έχουμε και την πρώτη ηρωική πράξη αντίστασης από μια γυναίκα, την Ευαγγελία Πολιουδάκη, που επειδή θεώτησε ο Γερμανός, μπαίνοντας στην αυλή, σβάλλοντας στην αυλή της το κόλυβο του παιδιού της, που είχε εκτελεστεί 2 μέρες πριν, τον επιτέθηκε εναντίον του και εκείνος τη σκότωσε. Αυτό είχε προκαλέσει και το πάθος του Μάρκου Πολιουδάκη για την έρευνα που μας έδωσε όλη εκείνη τη σειρά για τη μάχη της Κρήτης. Η αντίσταση ήταν επόμενο ότι θα κορυφωνόταν και είχε ξεκινήσει από τα νότια παράλια του νομού, εκεί που είναι σήμερα ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Όταν όμως προδόθηκε η όλη κίνηση, μετατοπίστηκε όλο το Αντάρτικο στο Αμάρι. Και γι' αυτό οι Γερμανοί είχαν πάρα πολλά στοιχεία για την αντιστασιακή δράση, εξού και το μένος τους, γιατί σε κάθε εισβολή, σε κάθε χωριό, πήγαιναν συστημένοι. Δεν έπαιρναν τον οποιοδήποτε να εκτελέσουν. Έπαιρναν συγκεκριμένα ονόματα. Περνάνε ο καιρός και έρχεται η απαγωγή του Κράιπε να ξεκυλήσει το ποτήρι της οργής των Γερμανών. Από τη στιγμή λοιπόν που είχαν σημειώσει από πού και πού πέρασε ο στρατηγός, αρχίζουν τα αντίτιμα. Στις 13 Αυγούστου του 1944 μπαίνουν στα Νόγια, τα ισοπεδώνουν, εκτελούν κατοίκους και οι άλλοι φεύγουν πρόσφυγες. 22 Αυγούστου έρχεται η σειρά του Αμαριώτικου Κέντρου. Όλα αυτά τα συλλέξαμε αυτά τα χρόνια. Μιλάμε, αγαπητέ μου, για μια έρευνα 40 χρόνων περίπου. Ο Σπύρος Μανιέρος πριν φύγει, μου εμπιστεύτηκε το πολύτιμο αρχείο του με την παράκληση να μην αφήσουμε την έρευνα στη μέση. Είχα λοιπόν χρέος κάποια στιγμή ένα μέρος από αυτή την έρευνα, γιατί είναι ατέλειωτη, να την εκδώσω για τη χρήση των ιστορικών και του μέλλοντος. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το βιβλίο «Τα μαρτυρικά χωριά Ρεσίμνου», που με τη στήριξη της περιφέρειας, και ευχαριστώ θερμά από τη θέση αυτή τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, καταφέραμε λοιπόν να εκδώσουμε το βιβλίο, το οποίο θα παρουσιαστεί την Τετάρτη, 23 του μήνα. Επειδή όμως μια βιβλιοπαρουσίαση δεν σημαίνει και κάτι ιδιαίτερο, ιδιαίτερα για τον συγγραφέα νομίζω, καλό θα ήταν να συνδεθεί με αυτό που είχαμε επιχειρήσει πριν από χρόνια. Να γίνεται δηλαδή μια κεντρική εκδήλωση μέσα στην πόλη του Ρεσίμνου. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να ονομάσουμε την ημέρα αυτή, η μέρα μνήμη ολοκαυτωμάτων Ρεσίμνου, να διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Δήμο Ρεσίμνου με τη συνεργασία των μαρτυρικών δήμων Ανογίων, Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου και κάθε χρόνο ένας ο φορέας αυτός που ήδη δημιουργείται, να παρουσιάζει, να αναδεικνύουμε μέσα από την τέχνη και μια ενότητα από την τραγωδία των ολοκαυτωμάτων. Θα παρουσιάσουμε δηλαδή εν καιρό και την υπόλοιπη έρευνα, είτε με τη μορφή ντοκιμαντέρ, ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή στο αρχείο μας 10 ντοκιμαντέρ, που είχα με το υλικό, αυτό το σπάνιο υλικό, και επειδή ακριβώς ο σκοπός είναι ιερός, και όταν σου μιλάει κάποιος ηλικιωμένος και τρέχουν τα μάτια του, γιατί θυμάται τους νεκρούς του, εκείνη τη στιγμή λοιπόν λες ότι δεν αξίζει τον κόπο ούτε να εμπορευτείς, ούτε να σκεφτείς το κέρδος. Γι' αυτό και το βιβλίο θα διανεμηθεί δωρεάν την ημέρα της παρουσίασης. Και φυσικά και όλο το υπόλοιπο υλικό, γιατί δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει σε εκείνους που απαιτούν δικαίωση. Είναι η ανέτεια νεκρή. Κάτι πολύ σημαντικό που έγινε επίσης όλα αυτά τα χρόνια, με την πολύτιμη συνεργασία του μεγάλου μας συνθέτη, του Πάπου του Γραμματευτάκη, έχουμε κάνει και άλλες μορφές τέχνης. Έχουμε αναδείξει τα ολοκαυτώματα και με άλλες μορφές τέχνης. Θεατρικό λόγο, συμφωνικό έργο το Κέντρο Στεγόμιο. Έχουμε μελοποιήσει αποσπάσματα από τις αναφορές που έχει κάνει στο γεγονός η Λαϊκή Μούστα και όλα αυτά τα σχετικά. Εύα, ο εμπνευστής, ο καθοδηγητής σου ήταν, από ό,τι μας είπες, ο ιστορικός Σπύρος Μαρνιέρος, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή πια. Έφυγε το 2002. Αυτό σε ενέπνευσε και να συνεχίσεις να πραγματοποιήσεις την ιστορική αυτή έρευνα στο νομό Ρεθύμνου,
καταγράφοντας τα ντοκουμέντα, τα ιστορικά, με τους πρωταγωνιστές των γεγονότων που έζησαν δίπλα στους ανθρώπους που εκτελέστηκαν ή που κινδύνευσαν από τους Γερμανούς κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Κρήτη. Και θέλω να μου πεις, θα ήταν μια μοναδική εμπειρία να μιλάς με αυτά τα, να τολμήσω να τα πω, ιστορικά πλέον πρόσωπα. Μα βέβαια, αισθάνομαι δέος και μόνο ότι μίλησα μαζί τους και άκουσα τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, καταγράφοντας και την ομιλία του ανθρώπου που έζησε, του Τζορτζάκη, τα γεγονότα, επίσης, όταν μάθαμε ότι κάποιος βλεπάκης μας περιγράφει τα γεγονότα στις Βρύσες και ο οποίος βλεπάκης ήταν αυτός που είχε διασωθεί, μας μιλάει για τις τραγικές στιγμές, τις τελευταίες στιγμές των ομήρων που είχαν κλείσει οι Γερμανοί στο σχολείο, στο χωριό Βρύσες, και περνώντας ο κόσμος άκουγε τον εθνικό ύμνο. Εκεί μάθαμε για το θρύλο του παπά Σιμεών Βρετουλάκη που δεν τον έπιαναν οι σφαίρες του αποσπάσματος και οι Ναζί τον αποκεφάλισαν. Η μοναδική περίπτωση, αυτό το τονίζει ο Σπύρος ο Μανιέρος. Λέγαμε πάντα στην ομάδα ότι δεν αρκεί να συζητάμε κάτι. Πρέπει να καταγράφεται, γιατί τα γραπτά μένουν και ένας ιστορικός μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Έτσι λοιπόν, όταν το 1990 έπεσε πρώτα η ιδέα να τιμήσουμε τα ολοκαυτώματα στο Ρέθινο, και τα Νόγια συνεργάστηκαν, έγινε μια θαυμάσια εκδήλωση στο κάστρο της Φορτέζας και τα πρακτικά δημοσιεύτηκαν. Είναι δηλαδή μια προηγούμενη έκδοση τα ολοκαυτώματα του Ρεθίμου. Πήραμε λοιπόν εμείς βασικές πηγές, τις διαβήσαμε με μαρτυρίες ανθρώπων που συγκλονίζουν πραγματικά όταν σου μιλάνε για όλη αυτή την πορεία τους, για τις τραυματικές εμπειρίες που απέκτησαν εκείνη την αποφράδα μέρα 22 Αυγούστου του 1944, και όταν ακόμα θυμάμαι την γιαγιά Ολυμπία, δεν είναι πια ανάμεσά μας βέβαια πάρα πολλά χρόνια τώρα, η γιαγιά Ολυμπία λοιπόν, στο άνω μέρος, μου έλεγε κλαίγοντας για τους 5 που έχασε τον πατέρα, τα αδέλφια της, μάλιστα ο ένας ήταν φοιτητής, και τον άντρα της. Η Ολυμπία ήταν έγκυος στον 8ο μήνα. Και μετά ο Διονύσης της, είχε το όνομα του πατέρα του, του Διονυσίου Χανδράκη, και ο οποίος είναι τώρα ζει, είναι σε μεγάλη ηλικία, αλλά από ό,τι του έλεγαν τουλάχιστον, θυμάται και μεταφέρει. Εμείς όμως από τη γιαγιά Ολυμπία Χανδράκη τα είχαμε ακούσει. Μια συγκλονιστική εμπειρία. Εύα, εκτός από τις διηγήσεις, τις προσφορικές διηγήσεις, οι οποίες ηχογραφήθηκαν από σένα, έχουμε και την τηλεοπτική καταγραφή ορισμένων, έτσι. Βέβαια. Πάντα φροντίζαμε, εκτός από το μαγνητόφωνο, να κρατάμε και κάμερα. Το 1995 ξεκίνησε ο Σπύρος ο Μαρνιέρος. Περιοδεύσαμε τα χωριά του Κέντρους και πήραμε μαρτυρίες, τις οποίες καταγράψαμε on camera. Αυτό έγινε το πρώτο ντοκιμαντέρ και συνέχεια πάντα είχαμε μαζί μας κάμερα. Γιατί φαίνεται τώρα πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η διαδικασία. Βέβαια. Μοναδικό ντοκουμέντο τηλεοπτικό. Το βιβλίο αυτό, που επαναλαμβάνω, θα παρουσιαστεί 23/8, Τετάρτη ημέρα. Ναι, στο Παλαιοσυλλογικό Μουσείο. Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι θα φροντίσεις η περιφέρεια, εσύ, να καταλήξεις και στις σχολικές βιβλιοθήκες, να γίνει αντικείμενο μελέτης, συζήτησης, προβληματισμού, παρουσίασης της κριτικής ιστορίας. Η πρώτη μας δουλειά θα είναι αυτή, να πάει στα σχολεία, πρώτα της Κρήτης και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε σε επαφή με τους μαρτυρικούς δήμους και της υπόλοιπης Ελλάδας. Συνεργαζόμαστε μαζί τους στον τομέα αυτό. Έχουμε δώσει μάλιστα και τα ντοκιμαντέρ για να τα βλέπει όποιος ενδιαφέρεται. Και σε δεύτερη φάση, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Παιδείας και με τη γνώμη και την βοήθεια, την ψυχολογική, την υποστήριξη των ειδικών, θα προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα μιλήσουμε για τα ολοκαυτώματα σε πιο τρυφερές ηλικίες. Γιατί καλό είναι να ξέρουν, όχι προς Θεού,
για να θυμόμαστε και να μισούμε, για να θυμόμαστε και να τιμάμε τους ανέτια νεκρούς. Και κάτι άλλο που είναι πολύ βασικό και αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Φανταστείτε ένα χώρο που είχε ισοπεδωθεί, που δεν υπήρχε κανένα κεφάλαιος οργανισμός. Σήμερα να αρθεί και να λουλουδίζει, είναι και το θέμα του επόμενου ντοκιμαντέρ μας με τίτλο «Τα ανθίστα ποκαΐδια», πώς είναι τα χωριά σήμερα. Και αναρωτιέσαι, μα εδώ... Είπες ανθίστα ποκαΐδια. Τα λουλούδια. Ναι, η ανθίμα μικρόν γιώτα, ναι. Ναι. Mm-hmm. Ανθίστα ποκαΐδια. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ που αναφέρεται, δεν έχει τελειώσει ακόμα, ναι, αναφέρεται στα μαρτυρικά χωριά όπως είναι σήμερα. Μετά τη Σίελα πώς αναπτύχθηκαν, πώς ανασυγκροτήθηκαν, πόσο σημαντικοί άνθρωποι. Βέβαια, έχουμε τραγικές εικόνες. Λένε οι άνθρωποι εκεί ότι για πολλά χρόνια δεν ήξεραν αν υπάρχει άλλο χρώμα πέρα από το μαύρο. Δεν συμμετείχαν σε γλέντια, δεν γίνονταν πια γλέντια. Ήταν, βλέπετε, το πένθος. Σιγά σιγά ο χρόνος μαλάκωσε τις πληγές και το μόνο που μας μένει είναι να περνάμε αυτό το μήνυμα ότι καμιά δυστυχία δεν διαρκεί, πρέπει να κοιτάμε με ελπίδα και αισιοδοξία το μέλλον για το καλό όλων μας φυσικά και για να παίρνουν κάποια μηνύματα ελπίδας οι επόμενες γενιές. Εύα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα κρίσιμα που μας είπες και ενδιαφέροντα. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνεχιζόμενη ιστορική καταγραφή, γιατί το έργο το συνεχίζεις, αν και συνταξιούχος πλέον δημοσιογράφος, εσύ ωστόσο την ιστορική έρευνα την συνεχίζεις και μπράβο σου, δίνεις το παράδειγμα σε εμάς τους νεότερους. Να είσαι καλά και καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.